και δεν έχουν λυθεί πάρα πολλά ζητήματα και επίσης, ακόμα και στη γραμμή της Καλαμαριάς που λένε ότι έχει προχωρήσει πάρα πολύ εύκολα, δεν έχουν προχωρήσει οι δημοπρασίες όλες οι οποίες είναι απαραίτητες για να συμπληρωθούν τα ηλεκτρομηχανολογικά. Επίσης, δεν έχει γίνει επίσης στο γράμμα. Δηλαδή, αν μου επιτρέπετε, ο κ. Μιλόπουλος έλεγε τον Οκτώβριο θα ξεκινήσουν οι δοκιμές. Ναι. Ποιες δοκιμές, αφού δεν έχει γίνει επίστρωση της επιδομής στο σύνολο του έργου. Και όχι μόνο στο σύνολο του έργου, σε πολλά σημεία τα οποία είναι καθοριστικά για να ξεκινήσουν οι σειρμοί. Να μην χάσουμε τις προθεσμίες. Λοιπόν, έτσι. Οι προθεσμίες χάνονται το 2025. Αυτό το οποίο είπε ο κ. Μητσοτάκης προχθές είναι το εξής. Ούτως ή άλλως, το έργο στη βασική του γραμμή και στη γραμμή της Καλαμαριάς θα μπορούσε να δοθεί στην λειτουργία στις αρχές του 2023. Ούτως ή άλλως. Ακόμα και με τις τμηματικές παρατάσεις που έχουν δοθεί σήμερα, οι οποίες δεν έχουν ενσωματωθεί στο σύνολο του χρονοδιαγράμματος του έργου. Πάντως εδώ έχουμε μηνύματα διαμαρτυρίας. Καλά, εντάξει, ο κόσμος καλά κάνει και διαμαρτύρεται. Και εγώ μαζί θα διαμαρτυρηθώ, διότι μια ολόκληρη γενιά χάθηκε, επειδή ακριβώς υπήρξε μια πολύ μεγάλη καθυστέρηση στο έργο. Αλλά να πούμε το εξής, ότι για να το ξεκαθαρίσουμε, ούτως ή άλλως το μετρό δεν επρόκειτο να παραδοθεί το 2020 ή 2021. Και μιλούσαμε στην καλύτερη των καλύτερων περιπτώσεων για τα τέλη του 2022. Τώρα εσείς τι χρονοδιάγραμμα αυτό το χρονικό μας χρονοδιάγραμμα λέει ότι με τη μέθοδο που ακολουθούμε, δηλαδή με τη μέθοδο της απόσπασης και επανατοποθέτησης και μουσιολογικής ανάδειξης, με ακόμα καλύτερο τρόπο από ό,τι προβλεπότανε στην προηγούμενη μελέτη των αρχαιοτήτων, με τη μέθοδο αυτή είναι δυνατή η παράδοση του συνόλου του έργου στις αρχές του 2023. Και αυτό είναι ο δικός μας στόχος. Αυτό να κρατήσουν και οι Θεσσαλονικοί που μας παρακολουθούν τώρα. Αυτό το είπε ο Πρωθυπουργός σου προχθές. Τι να το κρατήσουν. Είναι κάτι το οποίο το έχει πει και ο Πρωθυπουργός. Mm-hmm. Αλλά ούτως ή άλλως, θέλω να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Ούτως ή άλλως και αυτό δημοσιεύθηκε πολύ πρόσφατα και σε μια επιστολή του αναδόχου που εστάλει προς την εταιρεία. Ότι μην λέτε ότι το 2020-2021 θα παραδοθεί το έργο. Εμείς έχουμε ζητήσει, λέει ο ανάδοχος, παρατάσεις, οι οποίες οδηγούν στο 2023. Εγώ σας λέω ότι ο ανάδοχος πρέπει να παίξει και το δικό του παιχνίδι και να είναι το 2022. Αν και κανείς δεν ξέρει τι απρόβλεπτα μπορεί να προκύψουν και στην πορεία, είναι οι καθυστερήσεις. Αλλά ο χρόνος είναι το 2023. Ενδέχεται, επειδή τα κόστη έχουν ξεφύγει, έχουν εκτιναχθεί. Μιλάμε για πολύ μεγάλο έργο. Ναι, το έργο είναι πολύ μεγάλο. Εξετάζεται το ενδεχόμενο συμμετοχής ιδιώτη. Όχι, αυτό αφορά τη λειτουργία. Αυτό είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα. Στην κατασκευή δεν υπάρχει κανένα θέμα συμμετοχής ιδιώτη. Για τα κόστη για τα οποία μιλάτε, πρέπει να πούμε το εξής. Ότι η εκτείναξη του κόστους θα υπήρχε εφόσον προχωρούσαμε με τη λύση την οποία έδωσε η προηγούμενη κυβέρνηση και την οποία σήμερα εμείς αναθεωρούμε. Και θα σας πω για ποιο λόγο. Διότι μόνο τα πρόσθετα έργα πολιτικού μηχανικού με τον τρόπο κατασκευής υπολογίζονται με μια πρόχειρη εκτίμηση που έχει φέρει ο ανάδοχος στην Αττικό Μετρό γύρω στα 35 έως 40 εκατομμύρια ευρώ. Και προσέξτε, επειδή αυτή η μεθοδολογία δεν υπάρχει, σημαίνει ότι μέσα στο έργο πρέπει να γίνουν νέες τιμές. Δηλαδή, ουσιαστικά μιλάμε για μια συμπληρωματική σύμβαση, δηλαδή για μια απευθείας ανάδεση 40 περίπου εκατομμυρίων ευρώ. Ποιος θα την υπογράψει εύκολα. Μάλιστα. Και πότε θα κλείσει αυτή η σύμβαση για να προχωρήσει ο σταθμός. Κοιτάξτε, επειδή δεν είναι μόνο Θεσσαλονίκη, είναι και η Αθήνα. Ναι. Γραμμή 4. Μια κουβέντα και κλείνουμε. Λοιπόν, θα σου πω για τη γραμμή 4. Η γραμμή 4 είναι ένας διαγωνισμός ο οποίος εκκρεμεί. Είναι ένας διαγωνισμός ο οποίος εκκρεμεί με κάποιες σοβαρές νομικές εμπλοκές από τις εμπλεκόμενες εταιρείες, από τις εταιρείες οι οποίες μετέχουν στο διαγωνισμό. Είναι προφανές ότι η διοίκηση της Αττικό Μετρό πριν εξετάσει στο σύνολό του το φάκελο και πριν δει ακριβώς πώς θα μπορέσει να τεκμηριώσει όσο το δυνατόν καλύτερα την απόφασή της, δεν μπορεί να υπάρξει οποιαδήποτε δημόσια τοποθέτηση. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση που θα ληφθεί για την γραμμή 4, εκτός από το νομικό στοιχείο και εφόσον αυτό φανεί ότι δεν είναι πάρα πολύ ισχυρό, θα έχει και ένα πολιτικό χαρακτήρα που σημαίνει ότι θα υπάρξει και μια κυβερνητική επιλογή γι' αυτό. Αλλά καταρχάς θα εξετάσουμε τις νομικές πτυχές του θέματος που είναι λίγο σύνθετες, δεν είναι τόσο απλές όσο φαίνεται. Κοιτάξτε, πρέπει να αναλάβει η νέα διοίκηση, η οποία δεν έχει αναλάβει, να εξετάσει τους οπότε φακέλους, την επόμενη φορά θα σας έχουμε που θα έχετε και πλήρη εικόνα. Λοιπόν, ναι, βέβαια, για να μας δώσετε περισσότερα στοιχεία. Ναι, βέβαια, θα χαρώ πάρα πολύ, ούτως ή άλλως,
Νομίζω ότι ο κόσμος δικαιούται, ο κόσμος Αθήνας και Θεσσαλονίκης που όπου κατασκευάζονται έργα του μετρό, της Αττικού Μετρό, δικαιούται να ξέρει την πραγματικότητα και να μην της παρουσιάζεται μια εικονική πραγματικότητα όπως έχει συμβεί μέχρι σήμερα. Κύριε Δαχιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Καλή σας ημέρα. Και πάμε στο Μαρκόπουλο.